Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κασαλαπάτα. Λοιπόν, κύριε Σουρβίνο, το ιολογικό εργαστήριο του Παγνή έχει στείλει 19 δείγματα στην Αθήνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε απάντηση? Το εργαστήριο όντως έχει στείλει ένα αριθμό δειγμάτων προς το εργαστήριο του ιατροβιολογικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών. Τα αποτελέσματα εκτιμούνται προς το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης. Τώρα... Είναι ένας σημαντικός αριθμός δειγμάτων που έχουμε ανιχνεύσει, έχουμε κάποιες ενδείξεις είτε πρόσφατα είτε έχουμε πάει και λίγο νωρίτερα προς τα τέλη του 2020, το Δεκέμβριο, όταν και πρώτο περιγράφηκε η... από το ανακοινώθηκε αυτή η μετάλλαξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πήγαμε και λίγο προς τα πίσω για να δούμε μήπως τυχόν υπήρχε το στέλεχος αυτό και δεν το γνωρίζαμε ήδη. Μάλιστα. Τώρα, αν είναι και τα 19 θετικά ή έστω τα μισά από αυτά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική διασπορά στο νησί, και αν ναι, αυτό πόσο πρέπει να μας ανησυχεί? Αν ένας αριθμός από αυτά τα δείγματα είναι θετικός, θα είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση, η οποία προβληματίζει από την άποψη ότι η επιστημονική περιγραφή έχει δείξει ότι ο χαρακτηρισμός της μετάλλαξης αυτής έχει δείξει υψηλότερη μεταδοτικότητα, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε δημιουργία εστιών με μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχαμε σε σχέση με το προηγούμενο στέλεχος που κυκλοφορούσε στη χώρα μας. Πάντως, κύριε Σουρβίνο, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη πώς κόλλησε το νέο στέλεχος η ηλικιωμένη γυναίκα από το Ηράκλειο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να νοσούσε ήδη από το απλό στέλεχος το οποίο μεταλλάχθηκε στον οργανισμό της? Αυτό μας είπε τουλάχιστον χθες ο κύριος Γκίκας. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η εξέλιξη μας αφορά δυνητικά όλους ή αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που καθιστούν κάποιους οργανισμούς πιο επιρρεπείς. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη μετάλλαξη αποτελεί ένα σύνολο μεταλλάξεων, για να είμαστε σαφείς. Συγκεκριμένα υπάρχουν 17 ταυτόχρονες διαφορετικές αλλοιώσεις, αλλαγές στο γενετικό υλικό του ιού που ανιχνεύουμε. Αυτές οι μεταλλάξεις είναι αδύνατο να έχουν συμβεί ταυτόχρονα σε ένα άτομο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το σενάριο που επικρατεί είναι το σενάριο της μετάδοσης από άλλο άτομο. Γνωρίζουμε ότι το ιστορικό του κρούσματος αυτό ήταν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Προσωπικά δεν γνωρίζω η πρώτη επαφή τι ιστορικό έχει, και αυτό είναι κάτι που διερευνά η πολιτική προστασία. Αυτός ο σκοπός της συγκλάτησης γίνεται από την πολιτική προστασία. Όμως μην ξεχνάμε ότι το στέλεχος αυτό, η μετάλλαξη αυτή έχει ανιχνευτεί σε περισσότερες από 60 χώρες αφενός, ενώ υπάρχουν και άλλες μεταλλάξεις οι οποίες εμφανίζονται και οι οποίες ανακοινώνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως είναι η μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής, η οποία έχει ανιχνευτεί σε 23 χώρες μέχρι στιγμής, ή ακόμα της μετάλλαξης της Βραζιλίας, όπως χαρακτηρίζεται, η οποία έχει βρεθεί ακόμα και στην Ιαπωνία. Όλα αυτά τα στελέχη ταξιδεύουν πλέον πάρα πολύ εύκολα λόγω των μετακινήσεων και των πτήσεων και της κινητικότητας των ανθρώπων από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο. Επειδή είπατε ότι το χαρακτηριστικό του νέου στελέχους είναι η ακόμα πιο γρήγορη μεταδοτικότητα, άρα αυτό σημαίνει και περισσότερους θανάτους, κίνδυνο για περισσότερους θανάτους? Όχι. Ο χαρακτηρισμός της μετάλλαξης αυτής δείχνει ότι δεν υπάρχει διαφορά στην οσιρότητα ή στην ένταση των συμπτωμάτων, ούτε στον χρόνο νοσηλείας. Δεν επηρεάζονται τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου. Επηρεάζεται ο βαθμός της μεταδοτικότητας. Έχει δειχθεί ότι η μεταδοτικότητα αυξάνεται κατά 0,4 σύμφωνα με τον ρυθμό μεταδοτικότητας, το συντελεστή RT, όπως τον ονομάζουμε στην επιδημιολογία. Τώρα, οι επιστήμονες μέχρι στιγμής μας επιβεβαιώνεται, μας διαβεβαιώνεται ότι σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, κύριε Σουρβίνο, έχουμε πάψει να συζητάμε για θεραπείες και φάρμακα και το εμβόλιο δεν είναι πανάκια. Γιατί έχει πάει λίγο πίσω αυτή η συζήτηση? Προφανώς υπάρχουν ερευνητικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην διακρύβωση, στην ανίχνευση και στην ταυτοποίηση δραστικής ουσίας. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα αντιγυϊκά φάρμακα είναι δύσκολο να ανιχνευτούν και να ταυτοποιηθούν και να μπουν στην κλινική ρουτίνα. Σίγουρα υπάρχουν ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες και πρωτόκολλα, αλλά κάποιες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που να τρέχουν αυτή τη στιγμή και να δίνουν κάποιο βαθμό αισιοδοξίας για συγκεκριμένο σκεύασμα, συγκεκριμένη δραστική ουσία, δεν φαίνεται να έχει ανακοινωθεί. Μην ξεχνάμε ότι από τόσες ιογενείς λοιμώξεις που υπάρχουν παγκοσμίως όλα τα προηγούμενα χρόνια, για πολύ λίγους ιούς έχουμε αποτελεσματικά αντιγυϊκά φάρμακα, στοχευμένα για αυτό. Είναι δύσκολη λοιπόν η ανακάλυψη αντιγυϊκών φαρμάκων.
Τώρα θέλω να σας πάω λίγο σε ένα θέμα που ανέδειξε ο Γιώργος Σαχίνης μέσα από το ραδιόφωνο του 984. Διότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων απάντησε σε Ελληνίδα πολίτη πως ο ΕΟΦ έχει κάθε δικαίωμα, κύριε Σουρβίνο, να εισάγει και να χρησιμοποιήσει μονοκλωνικά αντισώματα για τη θεραπεία των ομάδων υψηλού κινδύνου σε περίπτωση προσβολής τους από την COVID. Σύμφωνα με τις ενδείξεις του φαρμάκου, τα μονοκλωνικά δεν αφορούν τους πάντες, έτσι. Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και αφορά επίσης και το πρώτο στάδιο της προσβολής τους από τον ιό, πριν υποτροπιάσουν δηλαδή. Και θα ήθελα την άποψή σας. Η αλήθεια τώρα, η ερώτηση αυτή απευθύνεται σε κλινικούς. Εγώ είμαι εργαστηριακός και δεν έχω εμπλοκή με σκευάσματα ή ακόμα και με τις διαδικασίες εγκρίσεως και εισαγωγής τους. Πρόσφατα έχει δοθεί έγκριση για κάποιο σκεύασμα μονοκλωνικών αντισωμάτων, αλλά θα ήθελα να απευθύνετε την ερώτηση στους αρμόδιους και ειδικά στον εθνικό ρυθμιστικό οργανισμό, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, αν έχετε την καλοσύνη. Θα μου επιτρέψετε όμως, αν υπάρχει δυνατότητα για ένα λεπτό, η ανάλυση του γονιδιώματος των θετικών κρουσμάτων που έχουμε στην Κρήτη έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό πριν και δεν γίνεται μόνο τις τελευταίες ημέρες. Το εργαστήριο μέσω της εμβληματικής δράσης έχει στείλει πάρα πολλά γονιδιώματα στο ΙΒΑ, στο κεντρικό εργαστήριο της Ακαδημίας, όπου και μπορώ να σας πω ότι από όλα τα περιφερειακά εργαστήρια είμαστε το πρώτο σε αριθμό δειγμάτων που έχουν αποσταλεί και έχουν αναλυθεί ήδη. Έχουμε αναλύσει περισσότερα από 600 δείγματα, 600 γονιδιώματα και έχουμε ανιχνεύσει μεταλλάξεις, οι οποίες έχουν δείξει ακριβώς στο νησί μας τι είδους στελέχη έχει δεχτεί, τι συνέβη με τον τουρισμό, πώς υπήρχαν οι μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών κρατών και πώς αυτές επηρέασαν, αν επηρέασαν, την συχνότητα και τον επιπολασμό του ιού σε σχέση με τα στελέχη που έχουμε ανιχνεύσει στην Κρήτη. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία έχει διάφορα συμπεράσματα και σίγουρα δείχνει ότι ο τουρισμός μας δεν επηρεάστηκε από την κινητικότητα αυτή. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο τώρα με αφορμή τη μετάλλαξη ακόμα θα κορυφωθεί περισσότερο. Θα φτιαχτεί ένα εθνικό δίκτυο επιτήρησης τέτοιων μεταλλάξεων με διάφορους κεντρικούς πυλώνες στη χώρα και ένας πυλώνας από αυτούς που θα οριστούν είναι και το εργαστήριό μας στην Κρήτη, που θα έχει την εποπτεία όλων των θετικών κρουσμάτων για την δυνατότητα, την πιθανότητα να έχουν αναπτύξει μεταλλάξεις. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η υγειονομική επιτήρηση το επόμενο διάστημα, γιατί πρώτον έχουμε αφενός εμφάνιση νέων μεταλλάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη χώρα και στην περιφέρεια. Και δεύτερον, πιθανά να εμφανιστούν μεταλλάξεις λόγω του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός θα δημιουργήσει ένα είδος πίεσης προς τον ιό και η μετάλλαξη είναι ο τρόπος άμυνας του ιού έναντι της πίεσης που υφίσταται. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αυτό θα επιτελέσει το δίκτυο που σας ανέφερα προηγουμένως μαζί με το Εργαστηρίο της Υιολογίας στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Τώρα, κύριε Σουρβίνο, οι φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων μετά τις γιορτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Αυτό το κλίμα τώρα ευρύτερα της κάμψης που καταγράφεται και ως γενικότερη εκτίμηση, πιστεύετε ότι είναι πραγματικό ή πλασματικό? Γενικά φάνηκε ότι μετά τις γιορτές αναμένεται κάποια αύξηση η οποία δεν συνέβη σε τέτοιο σημαντικό βαθμό. Υπάρχει μια μικρή αύξηση. Είδαμε κάποιες εστίες που εμφανίστηκαν. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, τουλάχιστον είδαμε το Παλέκα στην εστία ή στα Χάνια κάποια δομή συγκεκριμένη. Αυτές ευτυχώς με τις κατάλληλες δράσεις και γρήγορες κινήσεις περιορίστηκαν και τα πολλά τεστ που συνέβησαν. Υπάρχει μια διασπορά. Δεν πρέπει με πουδενή να φυσυχάσουμε. Εμφανίζονται θετικά κρούσματα καθημερινά και εμφανίζονται τυχαία μέσα στον πληθυσμό, στην κοινότητα, και αυτό πρέπει πάντα να μας έχει σε εγρήγορση για να τηρούμε τα μέτρα, τις αποστάσεις, τη μάσκα και την καλή υγιεινή των χεριών μας. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη η εικόνα που παρουσιάζεται, που καταγράφεται σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας είναι πολύ καλύτερη. Κατά τη γνώμη σας, γιατί συμβαίνει αυτό, πού το αποδίδεται? Είναι μόνο το lockdown? Κοιτάξτε, από την αρχή της πανδημίας η Κρήτη είχε ίσως την καλύτερη εικόνα, σταθερά διατηρούμενη, και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, στην εφαρμογή των κανόνων όπως αυτά έχουν οριστεί από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε αρκετά σημαντικό βαθμό θα έλεγα. Αφετέρου υπάρχει και αυτός ο φυσικός φραγμός του νησιού, όπου οι πολλές μετακινήσεις έχουν αποφευχθεί επίσης
οι μετακινήσεις με την υπηρετική Ελλάδα. Η υπηρετική Ελλάδα έχει δεχτεί και μετακινούμενους πληθυσμούς από βόρεια σύνορα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην Κρήτη. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ θετικό. Και επίσης πρέπει να πούμε και για την ετοιμότητα του υγειονομικού συστήματος, το οποίο ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο στον βαθμό που είχε τις δυνατότητες που διατίθετο και αντιμετώπισε, είδαμε, με μεγάλη επιτυχία και πολύ σοβαρά περιστατικά. Τώρα, επειδή οι τηλεθεατές μας, κύριε Σουρβίνο, έχουν πολύ καλά αντανακλαστικά, θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα που μου έχουν έρθει αναφορικά με την πρώτη τοποθέτηση που κάνατε στην αρχή της συζήτησής μας, αναφορικά με το νέο στέλεχος, το οποίο ενδεχομένως να το έχετε ανιχνεύσει και σε δείγματα που αφορούν, το είπατε, την περίοδο του Δεκεμβρίου, δηλαδή μπορεί το νέο αυτό στέλεχος να προϋπήρχε ήδη από τον Νοέμβριο, για παράδειγμα. Όχι μόνο στην Κρήτη. Βρετανία, σωστά. Στη Μεγάλη Βρετανία, που υπήρχε μεγαλύτερη συχνότητα και περιγράφτηκε αυτή η μετάλλαξη, βρήκαν τέτοιου του στελέχη από το Σεπτέμβριο. Από το φθινόπωρο, λοιπόν, υπήρχε μια κυκλοφορία του στελέχους αυτού. Δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να κλινατίσουμε άμεσα όλες τις κινήσεις των επιβατών. Οπότε, επειδή έχουμε κάποιες μεθοδολογίες αναπτύξεις στο εργαστήριο και μπορούμε να έχουμε. Να εφαρμόζουμε τεστ εργαστηριακά που μας δείχνουν, που μπορούν να μας διαχωρίσουν ύποπτα κρούσματα, το εφαρμόσαμε, πήγαμε πίσω στο αρχείο μας και έχουμε βρει κάποια τέτοια δείγματα που θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο αυτό πλέον για ιστορικούς λόγους να δούμε αν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αλλά από εδώ και πλέον σας λέω ότι θα γίνεται συστηματικά με σκοπό την πρόληψη και την άμεση λήψη μέτρων της δημόσιας υγείας. Δηλαδή δεν είναι μόνο βασική έρευνα, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μόνο να χαρτογραφήσουμε το γονιδίο, αλλά να δώσουμε την πληροφορία που θα οδηγήσει σε λήψη μέτρων άμεσα. Τώρα, επιπλέον ερώτημα, μετάλλαξη και εμβολιασμός, προκύπτουν προβλήματα, επιπλοκές? Με τη συγκεκριμένη, ευτυχώς έχει γίνει και εργαστηριακή τεκμηρίωση και αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να αφησυχάσει ότι στο μέλλον μπορεί να εμφανιστεί κάποια άλλη μετάλλαξη η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα εμβόλια που κυκλοφορούν ήδη. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν η υγειονομική επιτήρηση για να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να γνωρίζουμε τι στελέχη έχουμε και πώς αυτά στο μέλλον, ευελπιστώ πως όχι, αλλά δεν αποκλείεται να επηρεάσουν, οπότε πρέπει να ανασχεδιαστούν τα εμβόλια. Ευτυχώς η τεχνολογία τους είναι τέτοια η οποία επιτρέπει τον γρήγορο ανασχεδιασμό τους και την παραγωγή νέων εμβολίων της ίδιας αποτελεσματικότητας όπως τα προηγούμενα, αλλά να προσαρμόζονται ανάλογα με τα στελέχη που κυκλοφορούν.